Πάμε τώρα στα η χρονιά. Η πολλά χρονιά. διπλά. πολλά διπλά Μεταβατική. Κόσα. Δηλαδή, Μεταβατική δύο, σύνθετη. Δύο, δύο, τρεις 2022. 2022. Έχει. Ο συνδυασμό αναπάντεχα και αντιπαραθέσει. Δηλαδή αυτά τα διπλά που έρχονται, τα διπλά. 2 Δευτέρου 2022, είναι τα πιο πολύ. το λέει και ο Γιάννη, ναι. Ή ναι, e 20 Δευτέρου 2022 και 22 Δευτέρου 2022. Ναι. Έχουμε πολύ χρόνο να τα πούμε τα ζώδια και θα πει και για τα παιδιά εδώ. Ναι. Ε, τι φέρνει αυτό το πράγμα με τα διπλά, μετά αυτό από 200 χρόνια, και... λέει, θα έρθουν πάλι. Ναι, βέβαια. Είναι μια σπάνια ναι. σύμπτωση αριθμών. Ωραία. Ε, και όλη η δεκαετία από το 2020 μέχρι το 2029, ναι. η ανθρωπότητα δίνει ένα μάθημα αντοχής και επιβίωσης. Έτσι, ε? Διότι αυτός ο αιώνας ναι. θα αποδείξει αν θα επιβιώσουμε στον πλανήτη και πόσοι Μην θα μου μείνουμε, πεις. Ναι. θα είμαστε Α... με ζώδια Από το 2001 τώρα, ναι. μέχρι το 2000%. Ωραία. Ζώδια τώρα. Λοιπόν, ο κρυό που είναι και ο Λευτέρη Ξεκινάμε... είναι το ζώδιο που θα έχει τον παράγοντα τη τύχη ναι. δίπλα του από τα μέσα Μαου μέχρι το τέλο Οκτωβρίου. Αχα. Είναι από τα λίγα ζώδια που ευνοούνται αυτό το χρονικό διάστημα. Ε, πάντα υπερασπίζοντα την καριέρα και τον ναι. επαγγελματικό τομέα και με μία διευκόλυνση στη δημιουργικότητα ή στην υποστήριξη από το εξωτερικό περιβάλλον. Mm. Το μόνο που ακόμα δεν θα είναι τόσο ε, πλουσιοπάροχο όσο mm. χρειάζεται η ιδιοσυγκρασία τους είναι το οικονομικό ή θα απαιτηθούν περισσότερα χρήματα για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή τους δημιουργικούς τύπους του κρυού ο, για αυτό που θα θέλουν να επενδύσουν ή να δημιουργήσουν. Τα πιο πολλά τα και ε, αυτό το ξέρει όλη η Ελλάδα. Οι είναι φιλεύσπλαχνοι άνθρωποι. Είχε είναι καμή... παρορμητικοί. Πολλέ φορέ γίνονται ε, ξυλαστήρια θύματα. Ναι, ο ναι, όπω το λε. Είναι οι άνθρωποι που κάνουν πάντα πρωτιέ. Μπράβο. Πάμε τώρα. Και μην ξεχνάμε, έχουμε δύο εθνικού κρυού. Ποιου? Τον Θόδωρο Κολοκοτρόνη. Ναι, και. Και των πατρόν πατρών Γερμανών. Ο. Oh, ah. Ναι, ο ένα ή ο άλλο. Μιλήσουμε τέλος. κάποια ναι, ναι. στιγμή. Το επόμενο είναι ο Τάβρο έχει μία σταδιακή αργή βελτίωση των συνθήκων της ζωής του, ναι. αλλά συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο και το 22. Δηλαδή, ο, βασικός, ο μάλλον το βασικό πρόβλημα για τους σταύρου είναι η δυσκολία στον επαγγελματικό τομέα το 22. και οι συνθήκες της ζωής του, ναι. έτσι όπως διαμορφώνονται <χε> σε σχέση με το ανθρώπινο περιβάλλον που τον πιέζει ή τον δυσκολεύει ή τον δοκιμάζει. Μάλιστα. Επειδή φιλοξενούν από το 18 στο ζωδιακό του χώρο το πλανήτη ουρανό, συνεχίζουν να έχουν ευνηδιασμούς, αποχωρήσεις, αποσχέσεις, ανατροπές καταστάσεων και αναθεωρήσεις. Δηλαδή θα ξυπνήσουν πολλές φορές το 22 ναι. οι ταύροι αλλαγμένοι. Α, έτσι, ε. Το μόνο που πρέπει να προσέξουν είναι το απόλυτο του χαρακτήρα τους ναι. και τι αντιπαραθέσει. Δηλαδή Α, εδώ χρειάζεται η συνθηκολόγηση και, και ευελεξία. η ευελεξία και όχι ο πόλεμος και το πείσμα. Μάλιστα. Το, επόμενο, το, το τάδρα... επόμενο είναι οι δίδυμη, οι, οι οποίοι είναι μια χρονιά που δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή, είναι σύνθετη. Είναι περίοδοι οι οποίες θα τους εξυπηρετήσουν, αλλά και περίοδοι που θα συναντήσουν καθυστερήσεις και δυσκολίες στις επιδιώξεις τους. Σίγουρα όμως, το σημαντικό, ο, ο σημαντικός τομέας για τους δίδυμους είναι η καριέρα ναι. και είναι εκεί που... Θα αναγνωριστούν περισσότερο από ποτέ ή θα κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα. Που θα διαρκέσει για πολλά χρόνια. Αβαντάζει. Για την καριέρα ή για το αντικείμενο τη δουλειά του. Πάμε καρκίνο. Ο καρκίνο που είναι α, ο άνθρωπο τη οικογένεια, τη παράδοση, τη πατρίδα, είναι ναι. το ζώδιο είμαι του πατριώτη. Καρκίνος. Ναι. Ο καρκίνο, και ο οποίο έχει ανάγκη από οικονομικού και συναισθηματικού ανεφοδιασμούς για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, λόγω τη συνόδου του ναι. Δία με τον Ποσειδώνα στου θα βελτιωθεί. Θα ενισχυθεί Βαριλά. και θα πετύχει στόχους ή θα νιώσει να εισπράττει την αγάπη που χρειαζόταν και δεν του Ξε δόθηκε, δεν του δόθηκε με το στο μέγεθο που ήθελε. Γιατί ναι. ο καρκίνο είναι σαν το σφουγγάρι, θέλει πολύ νερό για να χορτάσει, Αχα. θέλει πολύ συνέστημα για μάλιστα. να νιώσει ασφάλεια. Μάλιστα. Και μάλιστα. αρχίζει μια εποχή που θα βελτιώνεται αυτή η παροχή από τον παράγοντα τη τύχη και στον ερωτικό και στον κοινωνικό και στον επαγγελματικό. Τώρα τομέα. πάμε στα λιοντάρια. Τα λιοντάρια Προσοχή, είναι φάγαμε... ο κυρίαρχο <χει> του παιχνιδιού. Δηλαδή, Κώστα μου, ναι. μας μα έριξε χαστούκι το σύμπαν. Διότι, δύο κοίταξε, το 2021 ξεκίνησε με δία και χρόνο να εισβάλλουν, να μπαίνουν στο ζώδιο του υδροχού απέναντι από τον έτσι, Λέοντα. Έτσι, έτσι. Και μην ξεχνάμε, ο Λέοντα εκπροσωπεί και την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Γι' αυτό και ε, την υπετιότητη του κορονοϊού, ναι. το 2021, ναι. ε, χτύπησε πολύ μάλιστα, τη χαρά μάλιστα. και τη διασκέδαση. Άρα το 22 λοιπόν, τι φέρνει για μα το τα 22 Μειώνεται λίγο η ταλαιπωρία που βίωσαν οι Λέοντε το 2021 ναι. Σταδιακά ναι. και έχουν. Ε, να πάρουν ή από προσφορές Τη τύχη ναι. ή από κληρονομιέ ή από ευνίδιε προτάσει που θα του γίνουν μετά τον Απρίλιο. Προτάσει. Προτάσεις οι οποίε θα προωθήσουν το αντικείμενο ναι. ή θα το αλλάξουν ή θα του δώσουν την ευκαιρία να κατακτήσουν μια καλύτερη θέση. Θα αλλάξω δουλειά, δηλαδή. Μπορεί να... ναι, δεν θα αλλάξει δουλειά. Θα αλλάξει θέση χρησιμοποιώντα την εμπειρία τη δουλειά που μέχρι τώρα κάνει. Κώστα, θες να και θα την επικοινωνία. <laughs> 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 Υγεία πάνω απ' όλα. Ε, ε, ε έχω, λέοντες... να έχω να πω κάτι. Στο φανάρι έξω. να κάτι. Ναι, ναι. Με είχε προετοιμάσει για κάτι. Πέρσι τον Απρίλιο. Πέρσι τον Απρίλιο. Που... Πρόπερσι τον Απρίλιο. Πρόπερσι. Στο φανάρι έξω. Στο φανάρι έξω, Στο φανάρι έξω στην... την ώρα που έφευγα από την εκπομπή. Μου Έ λέει, μην ετοιμάζεις βαλίτσες, δεν πρόκειται να γίνει, θα ετοιμαστείς για μια άλλη φορά. σταματώ εδώ. <laughs> Είπαμε κι άλλα, αλλά Είπαμε δεν λέγονται, καλά, τώρα. Δεν λέγονται στον, δεν αέρα. στον αέρα. Έλα Κώστα μου. Λοιπόν, οι Λέοντες, θα έχουν ακόμα αντιπαραθέσεις με τους άλλους ναι. σε βασικές σχέσεις ναι. που είναι οι επαγγελματικές συνεργασίες ή συναισθηματικές καταστάσεις. Όμως, από υγεία, από υγεία είναι καλύτερα Άρα, από ό,τι ήταν το 2021 και διευκολύνονται να πραγματοποιήσουν προσδοκίε ή φιλοδοξίε ναι. του από τι 10 Μαου μέχρι το τέλο Οκτωβρίου. Μάλιστα. Με τη διέλευση του Δία που θα μπει στο ζώδιο Μάλιστα. του Κρυού, που είναι άνοιγμα καινούργιο ορίζοντα για του περισσότερου οι Παρθένοι είναι άνθρωποι δυνατοτήτων και είναι αυτοί οι οποίοι καταφέρουν να έχουν μια πλούσια συγκομιδή. Το 2022, χάρη τη συνόδου του Δία και του ναι. Ποσειδώνα, του Συχθεί του ναι. την ευκαιρία να κατακτήσουν ένα καινούριο το... στόχο σε επίπεδο επαγγελματική συνεργασία, να αναθεωρήσουν πολλά πράγματα στην ε, κοινωνική και στην ερωτική του ζωή και κυρίω να αρχίσουν την επέκταση των δραστηριοτήτων του οι νεότεροι. Θα έχουν ανταγωνισμού και αντιπαραθέσει από τι οποίε ή στι οποίε συμμετέχονται, τι περισσότερε φορέ θα βγαίνουν κερδισμένοι. Μάλιστα. Είναι στα ζώδια που επιβιώνουν ε, και να αρρωστήσουν γιατρεύονται εύκολα, Μάλιστα. δεν κινδυνεύουν από απρόοπτα περιστατικά ναι. και έχουν και υποστήριξη από ένα αρκετό αριθμό ανθρώπων που τους αγαπούν. Μάλιστα. Το επόμενο ζώδιο είναι... είναι... η ζυγή. Α, η Οι εδώ. είναι, τους λέω, ακροβάτες σε τεντωμένο σκηνή. Αχα. Και είναι οι άνθρωποι που με την παρουσία του δία στον Κρυό, που είναι απέναντι από τον Κρυό ζυγός, ναι. τους δίνουν τη ευκαιρία μετά το Μάιο να αποκαταστήσουν τα αισθηματικά τους ναι. και το δεύτερο εξάμεινο να ενισχύσουν τον επαγγελματικό τομέα ή δεχόμενοι την επιρροή του παράγοντα της τύχης ή να κάνουν καινούριο αντικείμενο δουλειά ή. ή το υπάρχον αν δυσκολεύεται από τη συνέπεια της πανδημίας να επιβιώσει ναι. και... Του δίνεται η ευκαιρία στου νεότερου να ξεκινήσουν μια καινούργια καριέρα ή ένα καινουριο τρόπο ζωή. Πολύ ωραία. Επόμενο... Οι σκορπιοί, σκορπιοί έχουν το αντίδοτο. Ναι, ναι. δηλαδή, το... ό,τι <χαι> δηλητήριο και αν συμβεί ε, έχουν να, το αντίθετο να θεραπεύσουν τον εαυτό τους, ναι. συνεχίζουν να ανήκουν στην ομάδα των ζωδίων που θα δυσκολευτούν όπως οι Ταύροι ναι. και οι Λέοντες, ναι. θα πρέπει να συνεχίσουν να προσέξουν τις συνθήκες που διαμορφώνονται στο στενό περιβάλλον, στην οικογένεια, στις σχέσεις με τους δικούς τους, οι με τα παιδιά ή κάποιοι με ηλικιωμένους ναι. δικούς τους ανθρώπους που... Θα έχουν ευθύνε και υποχρεώσει και αυτό θα είναι ένα αρκετά καταπιεστικό τομέα για αυτού, ακόμα μία χρονιά. Ναι. Αλλά α, θα έχουν ένα δεύτερο γύρο εξελίξεων στα αισθηματικά που δεν θα είναι πάντα ευχάριστο. Ομω, ένα χωρισμό ή μια διακοπή σημαίνει μια καινούργια αρχή και κυρίω ευνούνται περισσότερο μετά τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο, που αυτό το κομμάτι του 2022 τους ενισχύει τον παράγοντα της τύχης στα οικονομικά, στην επίδοση Μάλιστα. ή στην ανακάλυψη καινούριων σκοπών. Οι τοξότες οι οποίοι ε, για μία στιγμή... Πέρασαν μία δοκιμασία στο τέλο του 2021 από ναι. τι εκλήψει και το περσινό καλοκαίρι. Ναι, ναι. Έχουν μία ευκαιρία αποκατάσταση. Του δίνουν τη ευκαιρία να εξοραίσουν το χώρο του, να βελτιώσουν συνθήκε στην οικογένεια και ναι. κυρίω να ξανασχοληθούν με πράγματα που είχαν αμελήσει και να κάνουν καινούργια επαγγελματικά ξεκινήματα. Στα οποία θα έχουν καλύτερη επίδοση και παρά τη δύσκολη εποχή οικονομική και άλλη, να τα πάνε καλύτερα και να εισπράξουν και θαυμασμό και έγκριση Μάλιστα. και κατά συνέπεια Μάλιστα. κέρδη. Το επόμενο. Είναι ο εγώ που ναι. είναι ένα ζώδιο σταθερό, ναι. ακέραιο και... Διατηρηταίο. Δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, ο εγώ καιρο δεν, πτω... ναι, δεν ναι, πτωείται. Ναι, ναι. Δηλαδή, μετά τη δύναμη του Λέοντα, το επόμενο δυνατό ζώδιο για μένα αυτή την εποχή Φίλετε. είναι ο εγώ καιρο. Παρόλο που φιλοξενεί τον πλούτονα και η μοίρα τον δοκιμάζει, στην ναι. αναμέτρηση με τη μοίρα βγαίνει νικητή και λιγότερο θύμα. Μάλιστα. Το 2022 ευνοεί τον εγώ καιρο μέσα από συμπτώσει, προτάσει και συμφωνίε που θα γίνουν να βελτιώσει γενικότερα τη ζωή του, την ψυχολογία του και τι συνθήκε. Και στις ο υδροχό που ακολουθεί, που ε, λέω πολλέ φορέ ότι είναι ένα πολύ ειδικό άτομο και μπαίνουμε και στην ναι, εποχή ναι. του υδροχό λόγω δηλαδή Η επιδημία και όλα είναι, αυτά είναι που γι... Η συνέπεια. η κλιματική Μάλιστα. αλλαγή, ότι κάνω μια παρένθεση, η γη έχει ανεβάσει στροφέ, οι ηλιακέ καταιγίδε που έχουν ναι. μεγαλώσει. Ε, ο υδροχό εκπροσωπεί αυτή τη μεταβατική εποχή που ζούμε όλοι και κάπως έτσι είναι και η ζωή του μεταβατική. Μάλιστα. Δεν θα πω ότι είναι εύκολη χρονιά, αλλά θα πω ότι το καλό για τους υδροχώους είναι ότι πρακτικά θέματα θα μπορέσουν να τακτοποιηθούν ναι. και οικονομικά προβλήματα θα μπορέσουν να λυθούν, Μάλιστα. είτε από τη βοήθεια... Τη σύμπτωση είτε από την αρρωγή δικών του ανθρώπων. Και πάμε στα ψάρια. Στου ηχθεί που είναι η αγωγή του σύμπτωση. Είναι, είναι ξέρει, τα, τα ηχθεί, ναι. είναι ήρωε, είναι και μάρτυρες μαζί. Ναι. Εγώ το λέω λογοτεχνικά ναι. το μαρτυρικό ζώδιο των ηχθείων. Ναι. Διότι ναι. και στην Επανάσταση έπαιξε μεγάλο ρόλο ο ηχθεί. Εν πάση περιπτώσει, οι ηχθεί με την παρουσία του Δία στο ζώδιο του ναι, ήδη ναι, ναι, από σήμερα. Τι Σημαίνει ότι ανανεώνεται ο παράγοντα τη τύχη, ναι. του δίνεται η ευκαιρία να κάνουν ένα καινούριο γύρο επιτυχία, ναι. πολλέ αναθεωρήσει το Μάρτιο την περίοδο των γενεθλίων του ναι. και μία εξέλιξη καινούρια, την οποία δεν την έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει. Το μόνο που πρέπει να προσέξουν οι ηχθεί είναι. είναι η θολή σκέψη. Και η μάταιη θυσία. Αχα. Αυτά τα δύο να τα αποφύγουν. Γιατί ορισμένε φορέ ναι. η σκέψη του στολώνει. Ολοκληρώσαμε. Θέλω. Ναι. Μητσοτάκη Τσίπρα Ανδρουλάκη, κουτσούμπα. Ε, πιστεύω ο κουτσούμπα που είναι, λέοντες, ξεκινώ είναι από εκεί. Κουτσούμπας. Ε, είναι λιωτάριο κουτσούμπα. Είναι όμω σε μια δυνατό, εποχή ναι. που είναι λίγο χτυπημένο ναι. παρασκηνιακά και εσωτερικά. Ναι. Υπάρχει μια ομάδα. Αντάρτικη που δεν τον βοηθάει, είναι ναι. ο χρόνο απέναντι, ναι. δηλαδή στην πολιτική συνεργασία θα έχει πρόβλημα. Ναι. Ε, ο Ανδρουλάκης που είναι υδροχό είναι σε εξέλιξη, ναι. αλλά και αυτό έχει τον χρόνο στο ζώδιο του, πρέπει να παλέψει και να αποδείξει μετά την επιτυχία που είχε, το πόσο μπορεί να προχωρήσει, Μάλιστα. γιατί θα κριθεί πολύ εφόσον γίνουν οι εκλογέ να πάρει μεγαλύτερο ποσοστό. Πότε τις ποσοστό. βλέπεις εκλογές? Εγώ το είχα πει και πέρυσι, αλλά εφέτο, είναι πολύ πιθανό να γίνουν Μάιο με αρχές Ιουνίου ή οπωσδήποτε το φθινόπωρο. Είσαι μέσα και στα δύο. Πάμε, ε, ε, ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας που είναι λιοντάρι και ναι. έχει πολλούς πλανήτες στον Καρκίνο και στο Σκορπιό. Αυτό λιγάκι ε, τον βοηθάει ο Δίας του Συχθής να βρει μια, ένα μικρό καινούριο κύμα υποστήριξης από άλλους παράγοντες. Μάλιστα. Αλλά λίγο τον πολύ το 22 είναι περίπου σαν το 21 ίσως Μ. με λιγότερη ατυχία που είχε το 21 ε, Με το Δία μαζί και τον Ποσειδώνα είναι στο χέρι του να χειριστεί τα πράγματα και να έχει ένα δεύτερο γύρο επιτυχία. Μάλιστα. Τελικά ο πιο τυχερό από όλου είναι ο Παταζής. Ε, ναι, γιατί είναι <laughs> κρυό. <laughs> είναι κρυό, <laughs> γι' αυτό. Είναι κρυός. Έχει Αφροδίτη, Ερμή, πολύ καλού. Γι' αυτό έκανε και επιτυχίε. Γι' αυτό έκανε και επιτυχίε ερωτικέ. Είναι ο κρυό με δυνατή Αφροδίτη. Άμα δεν είναι και 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 ο Παταζής, ποιος τα έχει ο ποιο θα έχει. Ξεκινώντα από την ταραχή Έτσι. που Έτσι. ξέρει εκείνο. <laughs> 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 Πάμε. Και λοιπόν, όλα τα άλλα τα σου ξέ. Πάμε που να δώσουμε χαρά ανθρώπους. Τα, πού, τα ξέρει όλα αυτά. Πού τα ξέρει πού <κυκυκ> με το μετέφερε το, 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 μυαλό ξέρω χρόνια. Όχι, πολλά. λέω τα αυτά τα ζώδια, βρε παιδάκι μου. <χ> Τι <χ> γίνεται, <επίσης> ε, επιστήμη ολόκληρη. Του χρόνου ναι? κλείνω 50 χρόνια στο αντικείμενο. Και άλλα από μωρό ξεκίνησε. Το 73, είμαι 24 χρόνια.